11. Είστε στο πρώτο μαγαζίνο της ημέρας. Να είστε καλά, όπου κι αν είστε. Όπου κι αν βρίσκεστε, είμαστε στο μέσον. Ξεπεράσαμε και το μέσον του Ιουλίου. Οι πιο πολλοί είναι στα μπάνια, άλλοι είναι εν αναμονή. Λίγοι θα πάνε φέτος διακοπές. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα βγήκε και μια έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας που λέει τι, ότι έχουμε μια μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος έως και 35% σε ό,τι αφορά τον Έλληνα. Άρα τα πράγματα και στον τομέα αυτό έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Χθες το μεσημέρι θα μπορούσε να είναι σαν μια κινηματογραφική ταινία. Δεν ήταν όμως, ήταν ένα πραγματικό γεγονός. Και αναφερόμαστε στην σύλληψη Μαζιώτη. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ, πριν πάμε στους συναδέλφους, να σας πω ότι μαζί μου είναι σήμερα ο κύριος Ανδρεουλάκος από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ανδρεουλάκο. Σας ευχαριστώ θερμά. Είναι ο κύριος Ίσυχος από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Ίσυχε. Είναι ο κύριος Καραδήμας, ο εκπρόσωπος των αστυνομικών. Καλώς ήρθατε, κύριε Καραδήμα. Των αστυνομικών των 500 ευρώ και δίπλα του είναι ο καθηγητής. Είναι ο καθηγητής, ο κύριος Λιωδάκης, καθώς έχουμε και το θέμα του φοιτητή. Του φοιτητή από την Θεσσαλονίκη, που ένα χρόνο τώρα περιπλανιέται από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Και βέβαια, μέσα σε όλα έχουμε τι, το κατώτο εγγυημένο εισόδημα, έχουμε τις 25 θέσεις που άφησε, ή μάλλον τα 25 θέματα τα οποία άφησε ως αραβασάκι στην κυβέρνηση η Τρόικα, και βέβαια την υπόλοιπη ειδησιογραφία της ημέρας. Πάω κατευθείαν στους συναδέλφους μου, τους καλούς συναδέλφους, τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Καραστεφανή, καθώς επίσης και τον Νίκο τον Υποφάντη, ο οποίος είναι στο μοναστηράκι. Ξεκινώ με τον Δημήτρη Καραστεφανή, καθώς αυτή την ώρα έχουμε κινητοποίηση της αστυνομίας, Δημήτρη. Λοιπόν, μέχρι αυτή την ώρα είχαμε κινητοποίηση. Από ό,τι φαίνεται, είχαμε στείλει έναν συνάδελφο. Μας είπε ότι τώρα, αυτή την ώρα, έχει τελειώσει η κινητοποίηση στα Εξάρχεια, ναι, στην οδό Ερεσού. Είχαμε στο Παγκράτη, είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας και σε άλλα σημεία, σε τουλάχιστον 6. Αν μου επιτρέπεις πολύ γρήγορα να σας πω ότι οι αστυνομικοί ψάχνουν σε Χαλάνδρη, Μαραθώνα, Γραμματικό, Κολονό, Πατήσια, Κυψέλη. Είναι πολλές περιοχές που έχουν κάποιες πληροφορίες οι αστυνομικοί. Μην ξεχνάμε ότι χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα, δόθηκε μάλλον στη δημοσιότητα, το όνομα Μιχελάκης Μιχάλης, και ήταν το όνομα αυτό που χρησιμοποιούσε ο Νίκος Μαζιώτης, το πλαστό αυτό βέβαια όνομα, για να κυκλοφορεί ελεύθερο στους δρόμους της Αθήνας με ένα αυτοκίνητο που είχε αγοράσει με το συγκεκριμένο όνομα. Μάλιστα, αυτό το αυτοκίνητο, σύμφωνα με την αστυνομία, το είχε χρησιμοποιήσει ως μέσο διαφυγής από την κλητορία Χαΐας σε μια ληστεία που είχε γίνει πριν από 7 περίπου μήνες, όταν είχε τραυματιστεί ένας αστυνομικός στο πόδι μετά από ανταλλαγή προβολισμών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι αστυνομικοί γνώριζαν πάρα πολύ καλά τις κινήσεις του Νίκου Μαζιώτη το τελευταίο χρονικό διάστημα, και όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση του Αρχηγού της Ελλάδας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπήρχε μια συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στο κέντρο της Αθήνας. Με το που κατέβηκε, Γιώργο, από το μετρό ο Νίκος Μαζιώτης, μέσα βέβαια υπήρχαν άνθρωποι της αστυνομίας, ακριβώς. Δεν ξέρουν πόσα άτομα ήταν η ομάδα υποστήριξής του. Μπήκε μέσα στο συγκεκριμένο κατάστημα να αγοράσει κάποιο σακίδιο και η υπάλληλος, ή μία υπάλληλος, ή μία πολίτης, γιατί δεν ξέρω αν είναι υπάλληλος, είδε στην πλάτη ένα όπλο. Αμέσως ειδοποιήθηκε, όταν έφυγε ο Νίκος Μαζιώτης από το κατάστημα, ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων, η αστυνομία, και εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι προκειμένου να συλληφθεί ο Νίκος Μαζιώτης. Αρχικά οι αστυνομικοί είπαν να τους ελέγξει η ομάδα βίας, να ελέγξει τον Νίκο Μαζιώτη η ομάδα βίας. Όταν τους αντελήφθη, ο Νίκος Μαζιώτης πυροβόλησε μία φορά εναντίον τους και από εκείνη τη στιγμή επικράτησε ένας πανικός, πραγματικός πανικός. Τα γεγονότα τα οποία είδαμε και σε απευθεία σύνδεση χθες, καθώς και εσύ και ο Νίκος Υποφάντης στην κυριολεξία δώσατε κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό την όλη εξέλιξη. Πάρε μια ανάσα. Να σας πω ότι μαζί μας είναι και ο κύριος Καραδήμας των αστυνομικών υπαλλήλων, των ένστολων, πέστε το όπως θέλετε. Υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη, γιατί είσαι στο ρεπορτάζ και συγκεντρώνεις πληροφορίες, πριν πάω στον Νίκο τον Υποφάντη? Είναι ότι τελικά σιγά σιγά τα κλειδιά που βρέθηκαν στην τσάντα του Νίκου Μαζιώτη, ναι, προσπαθούν τώρα να βρουν πού ανήκουν. Αν υπάρχουν διαμερίσματα, αν υπάρχουν αποθήκες. Πάντως όλη την ημέρα και μετά από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, αλλά και τη φωτογραφία, γιατί η φωτογραφία που έχει βγάλει ο Νίκος Μαζιώτης με την περούκα δείχνει κάποια χαρακτηριστικά του πολύ καλύτερα, και έτσι πολίτες
ανώνυμα μπορούν να επικοινωνήσουν με την αστυνομία και πιο συγκεκριμένα με την αντιτρομοκρατική, να τους βοηθήσουν τουλάχιστον στις έρευνες για να βρεθεί η γιάφκα, το σπίτι που κρύβεται, οπλισμός ή ακόμα και πυρομαχικά. Λοιπόν, ο τουρίστας, ο Αυστραλός, είναι έτοιμος να πάει για τη Μύκονο, όπως είπε και ο Βορύδης. Σε λουξ, Γιώργο. Σε λουξ. Λοιπόν, σε λουξ ξενοδοχείο. Όλα αυτά συνέβησαν μπροστά στα μάτια του Νίκου, του υποφάντη, χθες ακούραστος, με ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε πολλές πτυχές ανά λεπτό. Νίκο, έλα. Δεν συνέβησαν μπροστά στα μάτια μου, λίγο μετά φτάσαμε εμείς εδώ. Τα όσα διαδραματίστηκαν μετά, έτσι. Ότι τα όσα μας περιγράφουν εδώ οι επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό στην πλατεία Μοναστήρα Οικείου και όχι μόνο, είναι πραγματικά σενάρια τα οποία βγαίνουν από ταινίες του Hollywood. Οι άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι βρέθηκε λίγα μέτρα από το σημείο που βρίσκομαι ένας άνθρωπος ο οποίος σήκωσε το όπλο μέσα. Βλέπετε πόσο σκόλος υπάρχει. Πάμε full frame. Αυτό τον κόσμο είχε χτες. Μάλιστα. Ακριβώς, αυτόν τον κόσμο κάθονταν στα τραπέζια και πυροβόλησε 5 φορές κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν εκεί περίπου στο ύψος των μπαλονιών, αδιακρίτως, πετυχαίνοντας τελικά ευτυχώς ελαφρά έναν Αυστραλό τουρίστα στο πόδι. Καταλαβαίνεις τι επικράτησε εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εκείνη την ώρα το μόνο που τους ενδιέφερε στους ανθρώπους που κάθονταν εδώ και γευμάτιζαν, οι περισσότεροι, μάλλον σχεδόν όλοι ήταν τουρίστες ή οι διερχόμενοι από το σημείο, ήταν να καλυφθούν και να μην φάνε κάποια θέα. Σταμάτησε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Πάμε να σας δείξω ακριβώς πού βρέθηκε ο Νίκος Μαζιώτης. Σταμάτησε εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Γύρισε κατά των αστυνομικών. Αυτή είναι η κατάσταση που επικράτησε χθες. Ήμασταν λίγο μετά τις 12:30 περίπου. Σταμάτησε εδώ, στόχευσε προς τα κάτω. Οι σφαίρες άρχισαν να φεύγουν. Θέλω να σας πω ότι σε αυτό το τραπέζι, εδώ δίπλα, καθόταν μία γυναίκα με ένα παιδάκι. Μάλιστα. Σας πληροφορώ ότι οι άνθρωποι έντρομοι δεν ήξεραν τι θα κάνουν. Πέσαν όλοι κάτω από τα τραπέζια και από τη μία πλευρά των ταχυφαγίων και από την άλλη πλευρά των ταχυφαγίων. Εδώ επικράτησε πανικός. Ο Μαζιώτης ερχόταν κάτω από τη Μητροπόλεω, μπήκε την πλατεία Μοναστηρακείου και άρχισε να ανεβαίνει. Πίσω ακολουθούσαν 2 αστυνομικοί. Αυτοί οι 2 αστυνομικοί πολύ καλά έκαναν και δεν πυροβόλησαν. Δεν χρησιμοποίησαν τα όπλα τους. Αυτή ήταν η εντολή προκειμένου να μην δημιουργηθεί πανικός. Ο ίδιος όμως έστρεψε το όπλο του προς τους αστυνομικούς και πυροβόλησε τουλάχιστον 5 φορές. Καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ, ποιες ήταν οι συνθήκες, Γιώργο. Και πώς ακριβώς το βίωσαν και οι τουρίστες που ήταν εδώ, αλλά και οι επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται εδώ στα καταστήματά τους αυτήν την ώρα. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν μόνο μία φορά στο σημείο 40 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε εδώ, μπροστά από την Alpha Bank, για να τραυματίσουν και να κινητοποιήσουν τον Νίκο Μαζιώτη. Εκεί το συνέλαβαν. Και τελικά ο ειδικός φρουρός άλλη περίπτωση από την Πάτρα, 29 ετών, έχει ένα παιδάκι των 500 ευρώ. Έτσι, αυτό το παιδί, λοιπόν, Δημήτρη Καραστεφανή. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, Νίκο. Συγγνώμη, Νίκο. Ναι, τέτοιο πράγμα. Αυτός Νίκος Γιώργος τώρα στο ρεπορτάζ. Ναι. Όταν τον έχασαν σε εισαγωγικά οι αστυνομικοί και μπήκε στην καπνικά αρέα. Δεν τον έχασαν σε εισαγωγικά, είπα εγώ. Δεν είχαν τον στόχο για να τον πυροβολήσουν, αν το θέτεις έτσι. Μπήκε μπροστά του, έπαιξε ξύλο μαζί του και ο Νίκος ο Μαζιώτης είχε το χέρι του μέσα στο τσαντάκι που είχε το σακίδιο και εκεί είχε το πιστόλι. Έτσι. Ένα USB. Ένα USP. 9 πιστόλι. Πυροβόλησε 2 φορές. Η μία σφαίρα ευτυχώς σταμάτησε στο Αλεξίσφαιρο Γιλέκο και του έχει κάνει ένα έγκαυμα ούτως ή άλλως. Θα γινότανε λόγω της πυρίτιδας. Και η δεύτερη σφαίρα τον χτύπησε στο μυρό. Ευτυχώς όχι σε κάποιο ζωτικό σημείο. Αμέσως μετά ένας άνδρας της ομάδας Δίας τον πυροβόλησε 1 φορά, 8 φορές πυροβόλησε ο Νίκος Μαζιώτης, 1 φορά οι αστυνομικοί που βρήκαν ελεύθερο πεδίο και έτσι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Απίστευτες σκηνές, Νίκο, έτσι, Δημήτρη, έλα. Γιώργο, ήταν γεμάτο το μοναστηράκι από τουρίστες, έτσι. Πάρα πολλές χιλιάδες τουρίστες, επισκέπτες. Ο Μαζιώτης τι έκανε, ήξερε ότι οι αστυνομικοί δεν θα χρησιμοποιούσαν τα όπλα τους μες στο πλήθος, το ήξερε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό κοιτούσε να μπαίνει σε δρόμους όπου υπήρχαν πάρα πολλοί τουρίστες, ώστε να αποφύγει τη χρήση των όπλων των αστυνομικών για να τον ακινητοποιήσουν. Γι' αυτό και η πορεία του, βγαίνοντας από το μοναστηράκι και πάλι για να μπει μέσα στην Ερμού, ήταν αυτός ο στόχος, να μπει μέσα σε κόσμο τώρα, για να το χάσουν οι αστυνομικοί. Επειδή περιγράφεις μια πολύ... Υπήρχαν πάρα πολλοί αστυνομικοί. Έτσι, επειδή περιγράφεις μια πολύ σημαντική στιγμή, να δούμε το βίντεο τι γινόταν μέσα στο μαγαζί και απ' έξω, την ώρα που όλα αυτά, όταν οι σφαίρες πέφτανε έτσι, σαν βροχή, και ως εκ θαύματος, έτσι, δεν τραυματίστηκε κανένας και ο Αυστραλός την πέρασε ξόφαλτσα. Λοιπόν, για να δούμε το βίντεο. Γελάτε. Εδώ είμαστε.
Εδώ ετοιμάζουν στην ταμιακή τα διάφορα. Και ξαφνικά πέφτουν κάτω όλοι. Ορίστε. Βλέπετε που τρέχουνε. Οπ, κάτω. Εδώ είμαστε. Εδώ, φίλες και φίλοι, βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, όλοι κάτω από τα τραπέζια δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπετε τον αστυνομικό και βέβαια στιγμές οι οποίες καταγράφονται πλέον στο γεγονός το οποίο όλοι ζήσαμε. Τρέχουν όλοι, γεμάτο από κόσμο. Και βέβαια, κύριε Καραδήμα, εδώ ο αστυνομικός των 500 ευρώ έπεσε μέσα στη φωτιά, έτσι. Κύριε Φτιά, καλά είναι σήμερα να μην μιλήσουμε συνδικαλιστικά. Γιατί, όχι βέβαια. Να μην μιλήσουμε συνδικαλιστικά γιατί θα θεωρηθεί ιεροσιλία. Ναι. Όχι ότι έχουν λυθεί τα προβλήματά μας, αλλά ούτε και διάθεση υπάρχει να λυθεί. Σωστά. Θα μιλήσουμε για αυτή καθεαυτή την επιχείρηση. Ακριβώς. Μετά το διάλειμμα λοιπόν να συνδεθούμε όλοι. Νίκο Υποφάντη, έχει τον άνθρωπο. Γιάννη Αζεμιάν. Έλα Γιάννη, καλό μεσημέρι. Γιάννη Αζεμιάν. Καλό. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Γεια σου Σάβα. Στο κανάλι και σε εσάς σε όλους. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Να είστε καλά. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Πάρε μια ανάσα Νίκο και ο Δημήτρης ο Καραστεφανής. Εδώ είναι Καραδήμας, εδώ είναι Ανδρεουλάκος, εδώ είναι Ίσυχος. Για να δούμε τα πώς και τα γιατί αυτής της εξέλιξης. Φίλες και φίλοι, καταγράφουμε τα γεγονότα και οτιδήποτε νεότερο υπάρξει για την εξέλιξη αυτή θα σε ενημερώσουμε αμέσως. Ένα λεπτό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Η ώρα είναι 12 και 16 πρώτα λεπτά. Μαζί μας πάντα ο κύριος Καραστεφανής, ο καλός μας συνάδελφος, ο κύριος Καραδήμας, είναι ο κύριος Ανδρεουλάκος και ο κύριος Ίσυχος από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Υποφάντης, με τον καλό φίλο, ο οποίος... Νίκο. Ζεμιάν, μαζί. Ο κύριος Ζεμιάν είναι ο ιδιοκτήτης του ΣΑΒΑ και επί της ουσίας έζησε όλο αυτό το σκηνικό μπροστά του. Ακόμα δεν μπορούν οι άνθρωποι να το πιστέψουν. Ο λόγος στον ίδιο. Βεβαίως. Γεια σας και καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Είχαμε ένα αίσιο τέλος σε όλη αυτή την ιστορία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στην αστυνομία. Εκτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον. Επαγγελματίες ήταν αυτοί. Επαγγελματίες ο τρομοκράτης. Δεν ανταπέδωσαν πειρά. Είχαμε δηλαδή μια κατάσταση τραγική, διότι από τη στιγμή που δώσανε την εντολή και είπανε το ALT να παραδοθεί, γύρισε ο τρομοκράτης και κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή και δώσαν την εντολή οι αστυνομικοί. Εκείνη την ώρα τι κάνατε εσείς, εκείνη την ώρα του γεγονότος τι κάνατε. Δεν προλάβαμε με το πέστε κάτω, είχαν αρχίσει και πέφτανε οι σφαίρες βροχή. Οι σφαίρες βροχή που πέφτανε, η μία εξωστρακίστηκε σε ένα τραπέζι το οποίο στράβωσε και μπήκε και χτύπησε το πόδι τον αστράγαλο του Αυστραλού του πελάτη. Αναγκαστήκαμε πλέον, διαλύσανε τραπέζια όλα τα πάντα. Οι αστυφύλακες ήταν εξαπλωμένοι, φύγανε οι πελάτες μέσα, φύγαμε και εμείς μέσα και άρχισε εκεί το αλαλούμ. Τελειώσαν οι σφαίρες τι έγινε, τράπηκε σε φυγή ο Μαζιώτης και μαζί από πίσω ήταν σε φυγή και οι αστυφύλακες. Αυτό ήταν ένα μεγαλείο ψυχής ήταν από τους αστυφύλακες που εκτέλεσαν στο ακέραιο το καθήκον. Εμείς από εκεί και πέρα έπρεπε να δείξουμε μεγαλείο ψυχής στους τουρίστες που είμαστε εδώ πέρα, να είμαστε αντάξιοι δηλαδή εδώ πέρα που τους φέρουμε εδώ στην Ελλάδα και έρχονται, να φανούμε ψύχρεμοι, να μπορέσουμε να παρέχουμε τις απαραίτητες βοήθειες. Όπως έχω δηλώσει και δήλωσα και... Ναι. Όπως είχα δηλώσει ότι το μελανό σημείο ήταν αυτό εδώ πέρα το τρομακτικό που συμβαίνει. Πρέπει να πεθάνεις για να έρθει δηλαδή το ασθενοφόρο. Σε πόση ώρα ήρθε το ασθενοφόρο? 75 λεπτά. Σε πόση ώρα ήρθε το ασθενοφόρο? 75 λεπτά. 75 λεπτά. Ασθενοφόρο σε 75 λεπτά και σε 45 λεπτά το δίτροχο η μοτοσυκλέτα. Τώρα από εκεί και πέρα νοήτο τα σχόλια δικά σας. Σαφής, μισό λεπτό. Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Πάμε στον κύριο Καραδήμα. Κύριε Καραδήμα, πολλοί συναδελφοί σας λένε εισαγωγικός μισθός γύρω στα 550 ευρώ και πρέπει να δουλέψετε όλα τα Σαββατοκύριακα για να ανέβει ο βασικός μισθός. Γιατί πριν από λίγη ώρα, όταν είπαμε βασικός μισθός 550, τα στοιχεία τα έχουμε πάρει από εσάς.
πρέπει να δουλέψετε όλα τα Σαββατοκύριακα για να ανέβει, έτσι δεν είναι? Παρά τα 680 ευρώ που παίρνουν οι συνάδελφοί μου, αυτοί οι νέοι συνάδελφοί μου, η χθεσινή επιχείρηση ήταν πέρα για πέρα επιτυχημένη και επαγγελματική. Μάλιστα. Είδαμε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής τελείως επαγγελματικά. Μάλιστα. Μία μόνο πλήξη έφτασε για να συλληφθεί ο δράστης. Και είδαμε πόσο αδίστακτος ήταν ο δράστης. Ήδη χρησιμοποιούσε κατάλληλα το όπλο του, δεν του φύγανε οι σφαίρες, τις χρησιμοποιούσε όποτε και όταν ήθελε για να μπορέσει να εξουδετερώσει τους διώκτες του. Τα συγχαρητήρια βεβαίως ανήκουν στα παιδιά αυτά της ομάδας Δίας και της Αντιτρομοκρατικής κατά 80% και ένα 20% ας το μοιραστεί όποιος άλλος θέλει. Γιατί δεν είναι μέρες να βγαίνουμε και να λέμε κάναμε και κάναμε. Ανήκουν αποκλειστικά σε αυτούς τους ανθρώπους και σε κανέναν άλλον. Είστε σαφείς. Νίκο Υποφάντη, να δούμε, είναι ο συνάδελφός μας ο Δημήτρης Ολάπας στο νοσοκομείο, είναι έξω από τον Ευαγγελισμό. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έλα, Δημήτρη μου. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Λοιπόν, στον Ευαγγελισμό παραμένει ο Νίκος Μαζιώτης, όπως είναι φυσικά, φρουρούμενος στον 8ο όροφο, στο θάλαμο που είναι αποκλειστικά για τους κρατούμενους. Ο Ευαγγελισμός εξακολουθεί να αποτελεί φρούριο από τους άνδρες αντιτρομοκρατικής και της ελληνικής αστυνομίας που καλύπτουν το τετράγωνο ολόκληρο. Ναι. Από ό,τι έχουμε πει, θα παραμείνει νοσηλευόμενος 10 με 15 μέρες. Η επέμβαση που έγινε στο βραχίωνά του για την ανασύσταση του βραχίωνος έχει πάει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Περιμένουμε σήμερα κάποια στιγμή να τον επισκεφθεί ο συνήγορός του, ο κύριος Σπύρος Φυτράκης. Χθες να πούμε ότι τον επισκέφθηκε και η αδελφή του. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη. Προς το παρόν, ιατρικό ανακοινωθέν δεν υπάρχει, Γιώργο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά για την. Ιατρικό ανακοινωθέν προς το παρόν δεν υπάρχει. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ θερμά, Δημήτρη Λάπα. Πάμε στον Νίκο τον Υποφάντη. Ο Δημήτρης ο Καραστεφανής. Δύο ερωτήσεις είναι... προς τον κύριο Βεβαίως, ό,τι θέλεις. Κάνε το ρεπορτάζ σου όπως ξέρεις πολύ καλά. Μία ερώτηση για τους αστυνομικούς. Κυριολεκτικά βρέθηκαν ακάλυπτοι και αυτοί και οι πελάτες σας εδώ. Πείτε μας λιγάκι το συνέστημα των αστυνομικών, των παιδιών που ήταν στην καταδίωξη και δύο λόγια για την παρέα του πελάτη σας, του Αυστραλού, ο οποίος θα συνεχίσει σήμερα τις διακοπές στην Μύκονο. Πώς αντέδρασε? Όπως και να διαδράσανε και ό,τι συναισθήματα είχαν οι τουρίστες, πιστεύω ότι τη μεγαλοψυχία που δείξαμε εμείς, δεν θέλω να λέμε ότι είμαστε εγωιστές, αλλά προσπαθήσαμε να δείξουμε το πραγματικό γεγονός, δηλαδή ότι είμαστε δίπλα τους, ότι μπορούμε να σταθούμε και να μην αισθανθούν καμία ανησυχία για οτιδήποτε συμβεί. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο λεπτό ήμασταν κοντά τους και συνέχεια λέγαμε τι ακριβώς θέλουν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι και το σημαντικότερο γεγονός για αυτούς τους αστιφύλακες. Αξίζουν τα θερμά συγχαρητήρια. Ήτανε άξιοι, ηγέτες, δηλαδή μεγαλόψυχοι άνθρωποι. Δηλαδή εγώ δεν έχω ξανά... Άγιο, έτσι. Εκτός το ότι είχαν άγιο, αλλά το θέμα μίλησε το ένστικτο της λογικής. Μιλάμε για πραγματικούς αστιφύλακες. Τι να πω, ήτανε θαύμα. Δηλαδή, μπράβο στα παιδιά και συγχαρητήρια. Και ένας από αυτούς έχασε και το κινητό του, το οποίο προσπάθησα εγώ να το βρω, δεν μπόρεσαμε να το βρούμε. Ας με ερημνήσουν κάποιοι άλλοι. Δεν μου λες τώρα. Κράτησα τηλέφωνο το άλλο. Όσοι φάγανε με όλη αυτή την αναμπομπούλα, την κάνανε, κανονικά, ε? Μπήκες και μέσα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Αυτιά, ναι, με όλο το σεβασμό. Ναι. Δεν την κάνανε. Δεν πειράζει. Α. Σημασία έχει ότι δεν είχαμε θύματα. Σωστό. Είμαστε τόσο μεγάλο μαγαζί και τόσο μεγάλο καλόκαρδι που νομίζω ότι στο δεν πρέπει να δίνουμε κόσμος τέτοια δείγματα σε αυτή τη στιγμή. Εσύ πάντως. Όχι. Σε αυτή τη στιγμή δείχνουμε μεγαλείο ψυχής. Μάλιστα. Πληροφορώ ότι αυτό έγινε στο συγκεκριμένο κατάστημα. Παρά το γεγονός ότι σήμερα μου λένε τα παιδιά ότι χάλασε η μέρα τους, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Σημασία έχει ότι δεν χτύπησε κάποιος άνθρωπος σοβαρά, ότι δεν είχαμε κάποιο δυστύχημα. Εμείς κάναμε το μαγαζί χειρουργείο, δώσαμε τις πρώτες βοήθειες, κάναμε ότι πρέπει και νομίζω ότι βγάλαμε ότι η Ελλάδα στέκεται όρθια. Δηλαδή είμαστε εντάξει και είμαστε απέναντι τους πολλοί και τους σεβόμεθα που έρχονται εδώ. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο, που μπορούμε να πούμε, να περπατήσετε λίγο, να μας δείξετε πριν πάω στον κύριο Ήσυχο και τον κύριο Ανδρεολάκο και τον Δημήτρη τον Καραστεφανή. Έλα. Να αφήσουμε τον κύριο Αζεμιάν να πάει στη δουλειά του, να συνεχίσει το μαγαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλά και εμείς σε λίγο θα μας δώσετε λίγο χρόνο. Βεβαίως. Να αποσυνδεθούμε από το τρυπόδι μας και να σας δείξουμε λίγο τι ακριβώς συνέβη. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπεις, Γιώργο. Έλα, Δημήτρη, και να ευχαριστήσω τους τεχνικούς για την σύνδεση. Έλα, Δημήτρη. Αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, όσον αφορά τα 75 λεπτά, θεωρώ ότι
υπήρχε εκείνη την ώρα μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Είχαν κλείσει όλοι οι δρόμοι. Μάλιστα. Και δεν περνούσε καλά τίποτε κάνεις και το απολύτως. Λες. Καλά δηλαδή, κάνεις και το λες. Σκεφτείτε, ο αστυνομικός και ο Νίκος Μαζιώτης νομίζω ότι μεταφέρθηκαν 25 με 30 λεπτά μετά. Έψαχναν σε ολόκληρη την Αθήνα οι αστυνομικοί για συνεργούς. Έγιναν πολλές προσαγωγές, Γιώργο. Βέβαια, τα άτομα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με τον Νίκο Μαζιώτη, γιατί μιλάμε για άτομα που τράπηκαν σε φυγή γιατί φοβήθηκαν ακούγοντας τους πυροβολισμούς. Είχε κλείσει όλο το κέντρο. Ίσως να άργησε πολύ, ίσως θα έπρεπε να πάει πιο νωρίς. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ. Πάντως, να δώσουμε και μία λεπτομέρεια ότι είχε κλείσει όλο το κέντρο. Από την Ερμού, από τη Μητροπόλεως, Καραγιώρης της Σερβίας, από παντού τα πάντα ήταν κλειστά. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο για να πάρουν το λόγο οι πολιτικοί πάμε μας. Να δούμε. Πάμε να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια του Σωτήρη του Γκατζιώτη να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Είπαμε, σταματάει ο συγκεκριμένος κακοποιός τρομοκράτης, πώς θέλουμε να το πούμε τον Νίκο Μαζιώτη, εδώ σε αυτό το σημείο. Γυρνάει και στοχεύει προς τα κάτω. Μία από τις σφαίρες λοιπόν βρίσκει ένα τραπέζι το οποίο το έχουν κρατήσει ως ενθύμιο εδώ οι άνθρωποι μας που βρίσκονται στο Σάβα. Νομίζω ότι είναι αυτό το τραπέζι. Πρώτο τραπέζι. Ναι, είναι αυτό το τραπέζι. Αυτή είναι η πρώτη βολίδα. Αχα. Είναι αυτή η βολίδα, είναι στο πρώτο τραπέζι. Ναι. Μία άλλη βολίδα έρχεται και καρφώνεται εδώ σε αυτό το σημείο, σε αυτό το τραπέζι που μας δείχνει τώρα ο προϊστάμενος των σερβιτόρων. Θα ανοίξουμε και να το δεις τώρα εσύ. Κοιτάξτε εδώ, ήταν γεμάτα τραπέζια. Συλλεκτικά τραπέζια. Η βολίδα έτσι. Είναι εδώ. Συλλεκτικά και τραπέζια. Ακριβώς, και την έχουν κυκλώσει. Συλλεκτικά τραπέζια, αυτό και το κρατάνε και καλά κάνουν. Και η τρίτη βολίδα. Ναι. Και η τρίτη, σε πιάτο. Η Αυστραλία, η παρέα που τραυματίστηκε το παιδί. Εδώ ήταν η παρέα των Αυστραλών που τραυματίστηκε το παλικάρι. Έτσι, ε. Καθόταν εδώ σε αυτή την καρέκλα. Εδώ σε αυτή την καρέκλα καθότανε και πιστεύω αυτή η σφαίρα που καρφώθηκε και αν ήταν λίγο πιο ψηλά θα χτύπαγε κάποιον και θα είχαμε... Ακούστε τι έγινε τώρα, στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, στο πιο τουριστικό μέρος, δηλαδή, ποιος ναι. Αυτά τι να πιστέψω, αλλά ευτυχώς όλος παραδόξης όλες οι σφαίρες πήγανε χαμηλά και αυτή που πήγε ψηλά χτύπησε σε τραπέζι επάνω. Και αυτή που πήγε χτύπησε τραπέζι επάνω ευτυχώς. Να τρως τώρα και ξαφνικά να σου. Εάν ήταν λίγο πιο ψηλά θα είχαμε μεγάλο θέμα με τους Αυστραλούς. Εάν γινόταν μια ώρα αργότερα που δεν ήταν πιο πυκνή η ροή του κόσμου. Ναι. Πιο πυκνή. Γιατί άλλο πιο πυκνή. Θα ήταν, βέβαια, θα ήταν κατηλημένα εκείνη την ώρα μετά από μια ώρα γιατί είναι η ώρα φαγητού. Καταλάβατε. Πώς αντέδρασαν οι Αυστραλοί, Νίκο. Δεν πέφτει η σφαίρα και πέφτει εδώ κάτω. Οι Αυστραλοί πώς αντέδρασαν, παιδιά. Βλέπουμε και την τρίτη σφαίρα και την τέταρτη, μάλλον σφαίρα. Τέταρτη, πού καρφώθηκε, σε ποιο σημείο καρφώθηκε. Αυτή είναι η τέταρτη σφαίρα. Θα τα κρατήσουν τα τραπέζια συλλεκτικά για το μαγαζί. Θα έχουν να τα δικούνται. Πώς αντέδρασαν τα παιδιά, η παρέα των Αυστραλών. Πώς αντέδρασε, ρωτάει ο Γκροσαφιά. Εκτός από την αρχή που πανικοβληθήκαν και πέσαν όλοι κάτω από τα τραπέζια, γενικά όλο ο κόσμο, μπήκανε μέσα μετά. Μπήκαν μέσω κατάστημα, ο τραυματίας κατέβηκε στο υπόγειο από το φόβο του, αλλά γρήγορα αντέδρασε, ανέβηκε πάνω. Εντάξει, ήταν πολύ ήρεμος, τον βάλαμε σε δύο τραπέζια πάνω πιο πολύ για να τον δέσαμε το πόδι με ένα τραπέζο μάντιλο για να σταματήσει η μοραγία, αλλά γενικά δεν πιστεύω να καταλάβανε και πολύ ότι έγινε τέτοιο μεγάλο επεισόδιο. Τα παιδιά εδώ ήταν οι σερβιτόροι. Οι σερβιτόροι πώς αντέδρασαν τα παιδιά, πώς ήταν. Και οι σερβιτόροι κάτω από τα τραπέζια πέσανε. Τι θα κάνουν εκείνη την ώρα. Δεν είναι όλοι. Όσοι ήταν έξω, Έλληνες, ξένοι, όλοι κάτω από τα τραπέζια. Πώς βλέπουμε σε κάποιο σεισμό και βλέπεις όλοι πάνε να καλυφθούν κάτω από τα τραπέζια, το ίδιο πράγμα έγινε. Αλλά έγινε σε τόσο λίγα δευτερόλεπτα και τόσο γρήγορα. Που αυτό το γεγονός δεν μπορεί να γίνει. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπουμε το θέμα Αυστραλό. Είναι ότι σήμερα είναι τέλος καλό, όλα καλά. Βλέπουμε καλό, τον Αυστραλό, αυτό είναι το βασικό. Το ο οποίος ταξιδεύει για Μύκονο τώρα, να τον περιποιούνται στο πόδι του. Και το ΕΚΑΒ άργησε, μας εξήγησε ο Δημήτρης ο Καραστεφανής για ποιο λόγο καθυστέρησε το ΕΚΑΒ. Αυτή την πτυχή δεν την είχαμε την πτυχή αυτή. Ναι, ναι, ο Δημήτρης είναι έγκυρος στο ρεπορτάζ και απόλυτα σαφής. Ο Αυστραλός εδώ είναι. Έτσι, τώρα θα εξηγεί στην Ψαρού τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, 12 και 27 πρώτα λεπτά, ένα πρώτο σχόλιο από τους πολιτικούς μας στην Ψαρού. Είναι κατευθείαν για Ψαρού τώρα, αφήγηση. Έτσι. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο από τον κύριο Ανδρεουλάκο και από τον κύριο Ίσυχο. Κύριε Αυτιά, πρέπει να συγχαρούμε από καρδιάς τους αστυνομικούς οι οποίοι έδρασαν με απόλυτα επιτυχημένο Μάλιστα. επαγγελματικό τρόπο, έδειξαν ψυχραιμία ναι. και δεν θρυνήσαμε θύματα. Μάλιστα. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Δύσεως, εάν είχε γίνει αυτό το περιστατικό, θα είχαμε θρυνήσει νεκρούς. Έτσι, για να λέμε και τα. Να δίδουμε και τα δίκαια.
Και για μένα θα πρέπει και ο ειδικός φρουρός, ο αστυνομικός. Ο πατρινός με το παιδάκι. Ναι, ο οποίος δηλαδή έδειξε αυτή την γενναία συμπεριφορά και την αποτελεσματική συμπεριφορά, θα πρέπει και ηθικός και υλικός να αμυφθεί. Μάλιστα, είστε σαφείς. Και θα πρέπει επίσης. Και θα πρέπει. Αυτό θα πρέπει. Γιατί δεν το καταλαβαίνετε έτσι. Γιατί θα πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να γίνει μια ρύθμιση, να μπορεί η ηγεσία σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως παραδείγματος χάρη πάει σε λουξ ξενοδοχείο, έτσι είναι. Για ο Αυστραλός και εδώ θα πρέπει. Δηλαδή πρέπει να ενισχύσουμε το ηθικό των αστυνομικών. Πάμε. Και θα πρέπει επίσης και αυτιά. Αυτοί οι οποίοι δίνουν τη μάχη της καθημερινότητας και διακινδυνεύουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, θα πρέπει να έχουν ένα επιμίσθιο. Είστε σαφείς. Πάμε στον κύριο Ίσυχο. Κύριε Ίσυχε, νομίζω ότι το γεγονός αυτό. Με ελάχιστα μέσα υλικοτεχνικά. Ναι. Με αλεξίσφαιρα που αγοράζουν οι αστυνομικοί από την τσέπη τους. Με λιπέστατη εκπαίδευση για την οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι αλλά η πολιτεία. Οι άνδρες που ήταν στο συμβάν, οι ένστολοι εργαζόμενοι, οι αστυνομικοί, το ότι δεν ανταπέδωσαν άμεσα πυροβολισμούς ήταν ένα γεγονός το οποίο κανείς πρέπει να το θαυμάσει και την ψυχραιμία, διότι είχαμε αθώους πολίτες γεμάτη η περιοχή όπως ακούσαμε από τους καταστηματάρχες και τους μάρτυρες. Αυτό το γεγονός νομίζω πρέπει κανείς να το δει με σοβαρότητα, αλλά αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα από αυτή την υπόθεση είναι ότι έχουμε ένστολους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέρος της εξαθλίωσης που βιώνει ο ελληνικός λαός και δεν φτάνει να έχουμε επαιτειακές επιφημίσεις για αυτούς, αλλά πρέπει η πολιτεία να σκύψει πολύ σοβαρά πάνω στα προβλήματα. Το γεγονός ότι κάποια στελέχη σας, δεν ξέρω αν είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δεν έχει σημασία, είπαν ότι ήταν τυχαίο αυτό το γεγονός. Εσείς πώς το χαρακτηρίζετε από την πείρα σας και από τη γνώση σας? Νομίζω ότι δεν το λένε τα στελέχη μας, το λέει το πρωτοσέλιδο των Νέων. Το άκουσα από τον κύριο Καραστεφανή ότι τυχαία εντοπίστηκε όταν μπήκε στο μαγαζί και ειδοποιήθηκε. Όχι, εγώ δεν είπα έτσι. Δεν είπα έτσι, κύριε Ίσυχε. Ναι, νομίζω όμως ότι αναδεικνύει το ότι δεν ήταν μια επιχείρηση προσχεδιασμένη. Αν δεν υπήρχε μια υπάλληλος, μια πολίτης να επικοινωνήσει στο 100, ίσως να μην είχαμε σήμερα τη σύλληψή του. Γιατί ήταν από κοντά. Τώρα, αν κάποιος θέλει να το ερμηνεύσει. Γιατί θα σας τηλεφωνώσω και εκεί, θα σας έλεγε στο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούμε τον Τάδε και περιμένετε να τον πιάσουμε. Αλλά είτε ήταν τυχαίο, είτε δεν ήταν τυχαίο. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα και το ζήτημα. Η ουσία βρίσκεται στο γεγονός ότι η αντίδραση της αστυνομίας ήταν σωστή. Μάλιστα. Και όταν έχουμε μια αστυνομία που έχει προσανατολισμό από την πολιτεία να χτυπάει και να κυνηγάει το βαρύ έγκλημα, τη βαριά παραβατικότητα, και όχι να κυνηγά γερόντια με τη σύνταξη και καθαρίστρες στο Υπουργείο Οικονομικών, τότε απε κανείς να την επιφημεί. Αυτή είναι η συμπέρασμα που βγαίνει. Κύριε Καραδήμα. Χαίρομαι πραγματικά για τις τοποθετήσεις του κυρίου Ίσυχου, που δεν το είχα δει μέχρι σήμερα, ούτε από το κόμμα του, ούτε και από άλλα κόμματα. Εμένα με ικανοποιεί, γιατί όλοι μας αυτά τα χρόνια, ξέρετε, βιώνουμε τις δυσκολίες του μνημονίου. Και αν θέλουμε από μέσα μας να βγάλουμε κάτι, αριστερός είναι, θέλετε πείτε το. Αν είναι δόκιμος όρος, δεν μας το επιτρέπουν, τα κόμματα. Δεν μας το επιτρέπουν τα κόμματα. Σημασία έχει ότι μετά από 24 χρόνια, ο Μαζιώτης είναι στα χέρια της αστυνομίας και ελπίζω να μην του δώσουν άδεια για αποθεραπεία κάποιο Σαββατοκύριακο ή από κάποιες φυλακές να τον αποφυλακίσουν. Πάμε στον Δημήτρη του Καραστεφανή. Δημήτρη, τι ηλικία είχε ο αστυνομικός? Είναι από την Πάτρα και είναι και έχει και παιδάκι. Τι ακριβώς? Λοιπόν, είναι 29 ετών και έχει ένα κοριτσάκι ανήλικο, όπως καταλαβαίνετε. Και τα Σαββατοκύριακα ή στα ρεπό του κατεβαίνει να δει την οικογένειά του στην Πάτρα. Υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, έχει αποσπαστεί στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας και πιο συγκεκριμένα συμμετέχει σε ξένιο ζεύς και θυσέας όπως είχαμε εχθές. Ήθελα να πω λοιπόν ότι βάσει της ανακοίνωσης της Ελλάς, του αρχηγού της Ελλάς, και γνωρίζει και πολύ καλά ο κύριος Καραδήμας, ο αρχηγός της Ελλάς αναφέρεται στην επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής που έχει στηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι η αντιτρομοκρατική θα κρίνει το πότε θα Δημητρή, πιάσει τον το ρεπορτάζ Μαζιώτη. Δείχνει πάλι του αστυνομικού βεβαίως με το Μαζιώτη τι ακριβώς έγινε του, στην κατάθεσή του αστυνομικός είπε ότι περίμενε, άκουγε από τον ασύρματο τους δρόμους που βρισκόταν ο Νίκος Μαζιώτης, που τον καταδίωκαν οι συνάδελφοί του της ομάδας Δίας, και όταν έφτασε περίπου στην Καπνικαρέα, είναι στην συμβολή των οδών Καπνικαρέα και Ερμού, εκεί τον σταμάτησε και αφού έπαιξαν ξύλο, όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Νίκος Μαζιώτης τον καθυστέρησε, γιατί δεν έβγαλε το όπλο 29χρονος, αστυφύλακας, ειδικός φρουρός, έβγαλε το όπλο και μέσα από το τσαντάκι, το σακίδιο
που είχε στην κατοχή του με ένα USP όπλο 9, τον πυροβόλησε 2 φορές. Δημήτρη, βλέπουμε το γραφικό. Δημήτρη, βλέπουμε το γραφικό. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εδώ έχουμε την κίνηση. Έτσι. Έχεις εικόνα μπροστά σου. Ο λόγος σε σένα, ναι. Γι' αυτό σας λέω ότι τον ακολουθούσαν συνεχώς οι άνδρες της ομάδας Δίας πεζοί. Άλλη ομάδα Δίας πήγαινε με μοτοσυκλέτες ανάποδα, κλείνοντας κάποιους δρόμους έτσι ώστε να μην μπορεί να διαφύγει, χωρίς να ξέρει ο αστιφύλακας, ο αστυνομικός, ο ειδικός φρουρός, ότι είναι ο Μαζιώτης. Ναι. Δεν το ήξερε. Α, δεν το ήξερε. Δεν μεταβιβάστηκε ποτέ, από ό,τι φαίνεται, και μιλούσαν μόνο στα κινητά τηλέφωνα. Και σκεφτείτε τώρα, όταν έχεις να κάνεις με έναν τέτοιο κακοποιό, με έναν τέτοιο τρομοκράτη, ποια είναι η ψυχολογία είτε του αστυνομικού της Δίας, είτε του ειδικού φρουρού, είτε κάποιου ανθρώπου αστυνομικού που δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Νίκος Μαζιώτης. Σκεφτείτε λοιπόν, αυτό μπορεί να μας το πει και για την ψυχολογία ο Νίκος ο κύριος Καραδήμας. Να μας πει επίσης ότι τον καθυστέρησε ο ειδικός φρουρός, κι όμως ο Μαζιώτης έβγαλε όπλο, τον πυροβόλησε εξ επαφής και δέχτηκε τη μία βολίδα από 45 πιστόλι από αστυνομικό της Δίας. Όλα τα άλλα τα γνωρίζουμε. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι συνάδελφοί του, όταν συνομίλησαν με το συγκεκριμένο αστυνομικό, χαμογελούσε και ρωτούσε συνέχεια αν έχει τραυματιστεί κάποιος άλλος πολίτης ή κάποιος άλλος συνάδελφο του αστυνομικός. Κύριε Καραδήμα, επίσης, να σας πω έλα, ότι Δημήτρη, επικοινώνησε μαζί του ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Είπε ότι θα πάει να τον συναντήσει. Φαίνεται ότι πολύ γρήγορα θα βγει ο νεαρός αυτός από το νοσοκομείο. Επίσης πήγε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Και αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμαράς στον νεαρό αστυνομικό είναι ότι μας έκανες υπερήφανος. Μάλιστα. Άρα, κύριε Καραδήμα, η κυβέρνηση κρατάει χαμηλά την μπάλα στο θέμα αυτό. Απλά δηλαδή, θέλω, ούτε πετάει τη σκούφια της, ούτε τίποτα. Βεβαίως, και καλά, θα κάνει. Τις δηλώσεις του κυρίου Ήσυχου, που είπατε ότι εντυπωσιαστήκατε κι εσείς με τον τρόπο που χειρίζεται η εξωματική αντιπολίτευση το θέμα αυτό, παρά κάποιες τοποθετήσεις. Και χρειαζόμαστε τα κόμματα δίπλα μας. Απλά να συμπληρώσω λίγο στον κύριο Καραστεφανή, ότι βεβαίως και δεν αναφέρθηκε το όνομα, αλλά το κέντρο του. Το δικό μας έλεγε για επικίνδυνο κακοποιό γνωστό, δεν μπορούσε να αναφερθεί το όνομα. Είναι η ψυχολογία και μια τελευταία κουβέντα. Βεβαίως όλα αυτά είναι έτσι. Και μια τελευταία κουβέντα, θα δείτε σε λίγες μέρες ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτής της σύλληψης και θα είναι εφάμιλα άλλων εποχών. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία, το κρατάμε αυτό που είπατε τώρα και δεν προχωράμε παρακάτω το θέμα, γιατί μπορεί να κάνουμε κακό στην όλη περίπτωση. 2-10-48-54-554. Έρχεται το επίδομα, φίλες και φίλοι, του εγγυημένου εισοδήματος. Θα δούμε τα πώς και τα γιατί. Έρχεται και μια ηλεκτροπληξία από τη ΔΕΗ όμως. Καθώς ανεβαίνουν οι κιλοβατόρες, ανεβαίνει η αξία των κιλοβατορών έως τις 800. 2 εκατομμύρια Έλληνες θα πληρώσουν ακριβότερο ρεύμα μέσα στο καλοκαίρι. Και βέβαια μέσω συμφωνίας κυριών θα επιχειρήσουν να ρίξουν τις τιμές. Το έχω ακούσει 60 φορές. Από το 1990, από τον καιρό που έχω ξεκινήσει το ρεπορτάζ, κι όμως οι τιμές ανεβαίνουν, ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. Σε λίγο, ο φοιτητής από Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά τα γενέθλια της κυρίας Μέρκελ, 60 ετών η κυρία Μέρκελ. Τώρα πάμε. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και παραχόμαστε. Ελάτε. Πριν πάμε στον φοιτητή από την Θεσσαλονίκη, Ειρήνη Αναστασοπούλου από την Βόνη. Βόνη Βερολίνο, Ειρήνη, σήμερα. Βόνη. Θα πας και στο κορίτσι που γιορτάζει σήμερα. Τα 60 κλείνει. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Δεν είμαι προσκεκλημένη. Δεν ανήκω στους χιλίους προσκεκλημένους αυτής της γιορτής που θα γίνει στην έδρα του Χριστιανο Δημοκρατικού Κόμματος στο Βερολίνο. Αλλά θα είναι μια λαμπρή γιορτή. Ήδη από χθες το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, πήρε και τις πρώτες ευχές από τους 27 ομολόγους της αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις δώρισαν καταρχήν λουλούδια, άνοιξαν σαμπάνια. Και μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος αποκάλυψε στη δική του συνέντευξη τύπου ότι της δώσανε και μία φανέλα της Εθνικής Γερμανίας που την υπέγραψαν και οι 27. Μαζί βεβαίως υπονοώντας την τύχη που έφερε η Καγκελάριος στο πρώτο παιχνίδι και βεβαίως και στο τελευταίο πηγή και με ομότι με το ταγεράκι το κόκκινο, το γνωστό κόκκινο ταγέρ ακριβώς.
και είναι και αν θέλεις και το σήμα κατά τεθέν της εξωτερικά. Είναι μια προσωπικότητα, 60 χρονών γίνεται σήμερα. Νομίζω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος Γιώργο θα κρίνει τη συμβολή της στην υπέρβαση της κρίσης του ευρώ. Νομίζω ότι η αιμονή της στην δημοσιονομική πειθαρχία ήταν ένα από τα μέσα τα οποία χρησιμοποίησε και επιμένει πάνω σε αυτό για την σταθεροποίηση του ευρώ. Δεν υπήρξε άλλη πρόταση τότε εκείνη την εποχή και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Πάντως, υπήρξε η θέση Ομπάμα που της είπε κόψε χρήμα, όπως έκανα εγώ στην Αμερική. Εν πάση περιπτώσει, άστο για άλλη ώρα αυτό. Εμείς... Ναι, αυτό. Και... απλώς... να τις ευχηθούμε ότι το καλύτερο. Χρόνια πολλά να μισεί όλους και σε φίλους και σε... αντίθετος με άλλη άποψη. Να είσαι καλά, μου έκανε εντύπωση ότι δεν σε κάλεσε. Δεν σε κάλεσε γιατί... ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά Ειρήνη μου. Ό,τι το καλύτερο. Σε ευχαριστώ θερμά. 12:44 πρώτα λεπτά. Εμείς και σε φίλους και σε αυτούς που έχουμε άλλη άποψη, με αυτούς που έχουμε άλλη άποψη, τους ευχόμαστε να είναι πάντα καλά. Πάμε Θεσσαλονίκη. Εδώ θέλω να βάλετε τα δυνατά σας, κύριοι της πολιτικής. Πάμε στα παιδιά. Πάω στην Έλενα την ιατρού. Μαζί μας είναι και ο Αργύρης Κουμτζής και ο Σωτήρης Κουμτζής. Αργύρης ο γιος, Σωτήρης ο πατέρας. Σας μεταφέρω αυτό που μου είπε χθες το βράδυ ο Ανδρέας Ολοβέρδος. Εγώ το παιδί αυτό θα το στηρίξω. Χθες είχα μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλόπουλο, ο οποίος μου είπε, Γιώργο, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για το παιδί. Άρα λοιπόν, μαζί μου είναι και ο κύριος Λιονάκης, ο ειδικός. Πώς το είπα? Λιοδάκης. Λιοδάκης, ειδικός σε τέτοιου είδους θέματα. Πριν πάω στο φοιτητή και τον πατέρα, κύριε Λιοδάκη, η λύση η οποία μπορεί να δοθεί είναι με μια ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργού. Ελάτε. Υπάρχει σχετική... Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Ναι. Υπάρχει σχετική νομοθετική... Υπάρχει το υπόβαθρο λοιπόν του νόμου που λέει τι. Υπάρχει υποδομή ώστε τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και συγκεκριμένα οι τυφλοί... Μάλιστα. Θα πρέπει να συνεκπαιδεύονται κατά προτίμηση. Μάλιστα. Με τα βλέποντα παιδιά. Ποιος νόμος το λέει αυτό? Ο 2817. 2817 το 2000. Ναι, και άλλη νεότερη. Άρα υπάρχει ο νόμος. Ναι, θα πρέπει. Θα τον στείλουμε στο Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον κύριο Μιλόπουλο. Θα τον στείλουμε και όπου αλλού υπάρχει. Χθες μας το είπε ο Λέξο Μητρόπουλος αυτό, ότι υπάρχει σχετικός νόμος. Ο 2814 το 2000. Μισό λεπτό πάω στον κύριο Μιλόπουλο. Είστε πηγή δύναμης, κύριε καθηγητά. Πάω στο Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Κύριε Μπρίτανη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Αυτιά. Λοιπόν, ανοίξαμε δρόμο σήμερα. Ο κύριος Λιοδάκης μας λέει υπάρχει ο νόμος 2814 το 2000. 17. Πόσο? 2817 το 2000 που σας λύνει τα χέρια, κύριε Πρίτανη. Για πείτε μου, γιατί δεν παρακολουθούσα. Λοιπόν, ο νόμος 2817 το 2000 σας λύνει τα χέρια. Δεν χρειάζεται άλλος νόμος. Προκειμένου ο Αργύρης, ο Κουμτζής να φοιτήσει τώρα στο Πανεπιστήμιο. Να το δω, δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Είναι σημαντικό πάντως. Το πρόβλημα που υπήρχε δεν ήταν πρόβλημα νομιμότητας, ήταν πρόβλημα ουσιαστικό. Λοιπόν, κύριε Πρίτανη, για να μην στεκόμαστε στα λόγια, χαίρομαι που η εκπομπή ενημερώνει τον Πρίτανη μέσω του κυρίου Λιοδάκη. Χίλιες να είναι οι μέρες σου, δηλαδή μπράβο σου. 2817 λέει ότι μπορείτε να το δεχτείτε το φοιτητή και προδιαγράφει βήμα-βήμα όλες τις εξελίξεις. 2817 το 2000. Μα τον έχουμε δεχτεί ήδη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Ασφαλώς και είναι δεκτός, το είπαμε στην αρχή. Ναι. Τότε πού είναι το θέμα? Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ορισμένα τμήματα, ορισμένες επιστημονικές κατευθύνσεις, όπως είναι η ιατρική για παράδειγμα, όπως είναι η χημεία. Εμείς το φυσικό θέλουμε να μπει το παιδί. Που επειδή ακριβώς έχουν απαιτήσεις πειραματικών διατάξεων και πειραμάτων, εξέλεσης πειραμάτων. Αυτό το ξέρουμε. Ειδικές, ας το πούμε έτσι, ικανότητες. Μπορεί να γραφτεί το παιδί με βάση και τον νόμο 2817 το 2000. Δείτε τον τώρα. Ο νόμος δεν είναι εμπόδιο. Δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο. Το πρόβλημα είναι αν το παιδί επί της ουσίας έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να εξελέσει τα προγράμματα, τα πειράματα. Αφού παίρνει 20 στα μαθηματικά και τη φυσική. Κύριε Πρίτανη, επειδή έχετε κοινωνική ευαισθησία και επειδή μίλησα χθες με τον Ανδρέα Τολοβέρδο, τον είδα σε εκδήλωση για το Κυπριακό και μου είπε: εγώ το θέμα αυτό δεν το αφήνω. Άρα,
Πρόεδρο Δημοκρατία, ναι. Λοβέρδο, ναι. Μιλόπουλο, ναι. Λιωδάκη, ναι. Πολιτική, ναι. Πού είναι το θέμα? Ακούστε να σα πω. Ελάτε. Λύση θα βρεθεί. Λύση έχει βρεθεί ήδη. Έτσι, μπράβο. Θα σα πω ποια είναι. Δεν συζητάμε αυτό. Αυτό που συζητάμε είναι ότι θα σα κάνω, κύριε Αυτιά, μια ερώτηση. Μπορείτε να φανταστείτε έναν χειρουργό χωρί χέρια? Δεν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί φυσικοί. Ωραία, μπορεί να κάνει θεωρητικά φυσική. Ένα λεπτό. Κύριε Μιλόπουλε, μπορεί να κάνει θεωρητική φυσική. Για όνομα του Θεού. Έτσι. Μα εκεί κολλήσαμε τώρα. Έτσι. Κύριε Λιωδάκη, ένα λεπτό, κύριε Πρίτανη. Ένα λεπτό. Έχω τον ειδικό. Κύριε Λιωδάκη, μπορεί το παιδί αυτό να διδάξει φυσική? Δεν μπορεί. Με θεωρητικά. Να διδαχθεί. Να διδαχθεί και να διδάξει. Με όλο το σεβασμό προ τον κύριο Πρίτανη. Ναι. Ω σχολικό σύμβουλο ειδική αγωγή είχα πάει το 1985. Στη Γερμανία και στο Ανόβερο, σε κέντρο κρατικό εκπαίδευσης τυφλών. Και παρακολούθησα διεξαγωγή πειράματος χημικού, ναι, για να αποδειχτεί δηλαδή στο μάλιστα πείραμα ότι το νερό έχει άλατα. Αν μου επιτρέπετε να το περιγράψω ταχύτατα. Όχι, να το περιγράψετε. Μπορεί λοιπόν ο φοιτητής, ο Αργύρης, ο Κουμπτζής να παρακολουθήσει. Όλα μπορεί να γίνουν, κύριε Αυτιά. Α, μπράβο. Πάμε στο φοιτητή. Ακρατάω την κουβέντα, κύριε Πρίτανη. Επειδή πιέζουμε από το χρόνο, μ' άρεσε αυτό που είπατε, κύριε Μιλόπουλε, ότι όλα μπορούν να γίνουν για τέτοιου είδους παιδιά. Πάμε στο φοιτητή. Έλα, Αργύρη. Έλα, παιδί μου. Έλενα. Γιώργο, αν πήγαινε, ναι, στην Αθήνα στο τμήμα φυσικής, θα σπούδαζε. Αν πήγαινε στα Γιάννενα στο τμήμα φυσικής, θα σπούδαζε. Ναι. Όχι όμως, το Αριστοτέλειο αποκλείει τα παιδιά με όραση. Να μας πει όμως ο ίδιος ο Αργύρης τι λέει. Έλα, Αργύρη. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Ναι. Γεια σας. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι σίγουρα όλα γίνονται. Και χειρουργός χωρίς χέρια θα μπορούσε να υπάρχει, πιστεύω. Σημασία έχει να υπάρχει προσπάθεια, να υπάρχει καλή θέληση. Μπράβο. Εμένα κάποιες συμπεριφορές και κάποια πράγματα που ακούστηκαν χθες, για να πω την αλήθεια, δεν μ' άρεσαν πάρα πολύ. Ο εξοπλισμός που χρειάζεται ίσως για τα εργαστήρια μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει ιδιαίτερο κόστος. Αγόρι μου, η σημερινή μέρα είναι άλλη μέρα. Είναι άλλη μέρα σήμερα. Αποδεικνύεται ότι σε όλο τον κόσμο, παιδιά όπως εσύ, όχι μόνο μπορούν να σπουδάσουν, μπορούν να γίνουν και σωστοί επιστήμονες. Αυτό δεν θα ανατραπεί στην πατρίδα που ανέδειξε το πνεύμα και τη μόρφωση. Τέλος. Το ξέρω, να το ξέρεις, παλικάρι μου. Κύριε Αυτιά, από πριν. Να το ξέρεις, αγόρι ότι, μου. Ότι υπάρχουν στο εξωτερικό. Απλά σημασία έχει να γίνει αυτό εδώ πέρα, σήμερα, τώρα, άμεσα. Θα γίνει, κύριε Μιλόπουλε. Εσύ τους έδειξες πώς γίνεται αυτό, εσύ, ναι, τους ενημέρωσες για τη δυνατότητα, μας έλεγες τεχνολογικά τι μπορεί να κάνει ένας τυφλός. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες τις οποίες αγνοεί αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο, ειδικά το Τμήμα Φυσικής. Για παράδειγμα, χθες εγώ ίδιος ενημέρωσα τον κύριο Χρυσάφη και τον κύριο Μιλόπουλο για τις προοπτικές που υπάρχουν μέσω της χρήσης προγραμμάτων στον υπολογιστή. Και ότι πλέον τα βιβλία για μένα δεν χρειάζεται να μετατραπούν στη μέθοδο Braille. Μπράβο. Διότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν σε ένα συνέδριο στο Παρίσι που παρουσίαζαν παρόμοια μάλιστα προγράμματα. Άρα, και το ίδιο το παιδί. Προγραμματισμού. Αργύρη μου, εσύ ο ίδιος ανοίγεις δρόμους, κύριε Μιλόπουλε. Κυρία Πιά. Δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης. Εγώ θα τα αλλάξω και θα πω. Δικαιοσύνη μάθεται οι διδάσκοντες επί της γης. Για όνομα του Θεού, έπρεπε να έχει τελειώσει αυτό εδώ και ένα χρόνο από το Πανεπιστήμιο. Κάντε το σήμερα, κύριε Μιλόπουλε. Θα μου επιτρέψετε. Σήμερα κάντε το. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Αυτιά, ναι, να σας διακόψω. Έλα, Σωτήρη μου, ναι. Λίγο. Συγγνώμη λίγο, κύριε, ναι, Μιλόπουλε, θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω τώρα αυτή, ναι, τη στιγμή που μιλάμε, ναι, είναι ότι έγινε μια προσπάθεια από προσανατολισμού του Αργύρη από το στόχο του. Έτσι το δηλώνω ευθαρσώς αυτό, έτσι και ο Αργύρης μπορεί να το πει. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει, ο στόχος του Αργύρη, να μείνει ανεπηρέαστος και να γίνει άρση της απογόρευσης από το φυσικό. Λοιπόν, εχθές, αυτό όχι αύριο, προτάθηκε εχθές να πάει στο μαθηματικό αυτό και το βάλαμε στο φυσικό αυτό, και να συσταθεί μια επιτροπή για ακούστε, να δει τι απαιτείται. Παιδιά, να μην στεκόμαστε στη λεπτομέρεια, γιατί η λεπτομέρεια σκοτώνει το πολύ καλό και το άριστο. Υπάρχει έχετε δίκιο. Άρα, κύριε Μιλόπουλε, πάρτε το θέμα πάνω σας ως Πρίτανης.
Δώστε τη χαρά στο παιδί, αριστούχος φοιτητής, για όνομα του Θεού. Η χαρά θα είναι δική μας, κυρία Μάλιστα. Δεν θέλουμε να του γίνει καμία χάρη όμως, έτσι. Καμία χάρη δεν θέλουμε να γίνει στον Αγίου. Δεν χρειάζεται χάρη στο παιδί. Μια χαρά είναι. Και ευχαριστώ. Ναι, ναι. Δίνετε το λόγο μισό λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ σας διαβεβαιώνω ότι Αργύρης θα σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα βρούμε τον τρόπο και θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Πρέπει να κλείσω, κύριε Μιλόπουλε. Ξέρετε πότε θα είμαι ευτυχής? Όταν δεν ξανακάνω το θέμα και έχει τελειώσει σήμερα. Α, εκεί θα είμαι ευτυχής. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Αύριο το μεσημέρι πάλι εδώ μέχρι να λυθεί. Ωραία. Θα πάω μέχρι 27 Ιουλίου έως ότου λυθεί το θέμα. Δεν μπορεί να λέει νέο πρόεδρος Δημοκρατίας, νέο υπουργός, νέο Μιλόπουλος, νέο Λιωδάκης, νέοι πολιτικοί εδώ Ίσυχος και Ανδρεουλάκος και να μένουμε σε μια λεπτομέρεια ενός καταστατικού το οποίο πρέπει να αλλάξει. Για όνομα του Θεού. Καλό απόγευμα. Γεια σας, καλό απόγευμα. Αυτά. Γεια σας.